τραγωδία τα ξημερώματα της Παρασκευής στο επιτάλιο Ηλίας, όταν άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε σπίτι που είχε εκδηλωθεί φωτιά. Ο άτυχος 72χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας τεσσάρων παιδιών, που εδώ και πολλά χρόνια ζούσε στην Ελλάδα, εμένε σε μονοκατοικία στον κεντρικό δρόμο του επιταλίου, η οποία στη μία τα ξημερώματα τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της φυσικής υπηρεσίας πύργου και των δύο κλιμακίων με 5 οχήματα και 10 άνδρες. Επιχείρησαν για αρκετή ώρα περιμετρικά του σπιτιού και όταν οι καπνοί υποχώρησαν, μπόρεσαν να μπουν με ασφάλεια μέσα στη μονοκατοικία και να εντοπίσουν τον άτυχο άνδρα νεκρό και απανθρακωμένο δίπλα στην σόμπα. Εκείνη την ώρα ο λυκειωμένος βρισκόταν μόνος στο σπίτι, καθώς η σύζυγός του βρισκόταν στην εργασία της. Η φωτιά, σύμφωνα με τα ευρήματα της πυροσβεστικής, εκδηλώθηκε από τη σόμπα που είχε ανάψει ο 72χρονος για να ζεσταθεί. Άμεσα οι φλόγες επεκτάθηκαν και δεν άργησε η μονοκατοικία να γίνει παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις αστυνομίας. Τραγικές φιγούρες, η γυναίκα του και η κόρη του, καθώς μόλις εντοπίστηκε νεκρός, ο 72χρονος ενημερώθηκε η σύζυγός του, που έφτασε στο σπίτι συνοδευόμενη από την κόρη της και τα δύο εγγόνια. Συγκλονισμένες οι δύο γυναίκες δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί και είχε χαθεί τόσο άδικα ο άνθρωπός τους.